Αγαπητή κυρία Λιάνα, αγαπητέ Γιάννη, Γεωργία, Εύη, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά, με συγκίνηση, βρίσκομαι και πάλι στην όμορφη πόλη σας. Είναι σήμερα μία ξεχωριστή ευκαιρία να συναντηθούμε και να τιμήσουμε μαζί έναν σπουδαίο άνθρωπο, το Χρήστο Χριστόπουλο. Έναν ξεχωριστό Έλληνα της Πελοποννήσου, έναν αθεράπευτα πατρινό, αλλά και έναν πραγματικό φίλο της δικής μου οικογένειας. Ένα προσωπικό φίλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Του οποίου πάντα τη γνώμη αναζητούσε. Και όποτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε να ενημερωθεί για τα ζητήματα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδος, ήξερε ποιο τηλέφωνο έπρεπε να σηκώσει. Έπαιρνε τηλέφωνο τον καλό του φίλο, τον Χρήστο τον Χριστόπουλο. Ο Χρήστος Χριστόπουλος ήταν, όπως αναφέρθηκε και στο βίντεο, ένας πραγματικός εφημεριδάς. Ήταν ένας παραδοσιακός εκδότης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το θάρρος να εκδώσει μία εφημερίδα το 1972, μέσα στην επταετία. Και είχε το σθένος το 1974, στις 20 Μαΐου, να τυπώσει το πρωτοσέλιδο για το οποίο έγινε διάσημο σε όλη την Ευρώπη, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Υπήρξε ένας άνθρωπος φιλελεύθερος, όπως είπε και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, τιμούσε τους φίλους του και σεβόταν τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεν έκρυψε την κομματική του ταυτότητα, και υπήρξε σταθερός φίλος της παράταξής μας. Αντιμετώπιζε όμως τον πολιτικό αντίπαλο πάντα με σεβασμό. Αναζητούσε την αντίθετη άποψη. Δεν κυτρίνιζε. Διασταύρωνε τις ειδήσεις πριν τις τυπώσει. Και ήξερε ότι στη δημοσιογραφία υπάρχουν πράγματα τα οποία μερικές φορές δεν πρέπει να τυπώνονται. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον ξεχώριζε και το οποίο τον διαφοροποιούσε και από την σημερινή γενιά των δημοσιογράφων εκδοτών. Και σήμερα, ένα χρόνο από τότε που έφυγε ο Χρήστος Χριστόπουλος, το δημιούργημά του, το συγκρότημα της Νόμης, συνεχίζει την πορεία που και εκείνος θα ήθελε. Και τώρα η ευθύνη βρίσκεται στα χέρια του γιου του Γιάννη. Του εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί το έργο του είναι και ωραίο, αλλά είναι και δύσκολο. Κυρίες και κύριοι, μου ζητήθηκε σήμερα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Δημοκρατία και δημοσιογραφία. Μπορεί οι πρώτες εφημερίδες να τυπώθηκαν στα τέλη του 17ου αιώνα, στη μορφή ωστόσο που όλοι γνωρίζουμε, καθιερώθηκαν με τη Γαλλική Επανάσταση. Με άλλα λόγια, η ενημέρωση αποτελεί τέκνο του διαφωτισμού και αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Αυτό άλλωστε υποδηλώνει και ο χαρακτηρισμός της ως τέταρτης εξουσίας. Είναι το αισθητήριο των πολιτών που παρακολουθεί και αποτυπώνει την εξέλιξη της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, αλλά ταυτόχρονα ελέγχει και την τήρηση των κανόνων της. Ακριβώς γι' αυτό οφείλει με να σέβεται, χωρίς όμως να επηρεάζεται από κυβερνήσεις, από βουλευτές, από δικαστές,
από επιχειρηματικά συμφέροντα. Χωρίς ελεύθερη ενημέρωση δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι το Σύνταγμά μας είναι από τα πλέον γενναιόδωρα στα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου. Όπως δεν είναι επίσης τυχαίο και που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου χαρακτηρίζει τον τύπο, προσέξτε, ως τον φύλακα της δημοκρατικής λειτουργίας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το αυτί και το μάτι της κοινωνίας στη δημόσια ζωή. Εκφράζοντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών για πληροφόρηση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει επίσης να αποτελούν ένα ελεύθερο πεδίο, όπου να αναπτύσσεται κριτική σε πάσης φύσεως εξουσία. Μάλιστα, η κριτική αυτή επιβάλλεται να γίνεται αποδεκτή. Είναι κάτι που συνιστά αναγκαία συνθήκη μιας ώριμης δημοκρατίας. Όμως, το κλασικό αυτό πρότυπο λειτουργίας της ενημέρωσης, αυτό το πρότυπο με το οποίο ανδρώθηκε δημοσιογραφικά ο Χρήστος Χριστόπουλος, δοκιμάζεται πια στις μέρες μας. Και οι λόγοι είναι δύο. Απ' τη μία μεριά το διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες, η πληροφορική, και απ' την άλλη ορισμένες, όχι και τόσο νέες, παθολογίες της πολιτικής εξουσίας. Παθολογίες που έχουν αναζωπηρωθεί στο νέο περιβάλλον της ενημέρωσης. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους. Αυτό όμως σημαίνει, εμείς που είμαστε εκτεθειμένοι στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια κριτική, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί ανεξέλεγκτα, συχνά ανώνυμα, να αναρτήσει οτιδήποτε ως πληροφορία. Και ο μηχανισμός της επαλήθευσης, που ήταν συναρτημένος με την κλασική λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν υφίσταται πλέον. Όπως δεν υφίσταται και η δυνατότητα να αποδοθεί ένα ειδησιογραφικό κείμενο, μια είδηση, ένα άρθρο γνώμης, αν όχι σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, δηλαδή σε ένα δημοσιογράφο, τουλάχιστον σε έναν επώνυμο δημοσιογραφικό οργανισμό. Εάν κάποιος πήγαινε στον Χρήστο Χριστόπουλο ένα άρθρο, αυτός έκρινε εάν έπρεπε ή αν δεν έπρεπε να δημοσιευθεί και αναλάμβανε την ευθύνη αυτής της απόφασης. Μία σπουδαία εφημερίδα, η New York Times, έχουν στον υπέρτιτλό τους τη φράση στα αγγλικά «All the news that's fit to print». Όλες οι ειδήσεις που αξίζουν να τυπωθούν. Κάποιος αποφασίζει όμως αν μια είδηση αξίζει να τυπωθεί. Και αυτός είναι ο εκδότης. Αυτός είναι υπόλογος και αυτός είναι το φίλτρο το οποίο τελικά κρίνεται για την αξιοπιστία της είδησης. Αυτή ήταν η πραγματικότητα πριν το διαδίκτυο. Στην εποχή όμως των trolls, οι συνθήκες αυτές έχουν ακυρωθεί. Έτσι εξηγείται και η εμφάνιση των λεγόμενων fake news που διαρχώς προσαψεσιάζονται. Το που οδηγούν όλα αυτά, μπορεί κανείς να το αντιληφθεί αν δει πώς διεξάγονται εκλογικές διαδικασίες, δημοψηφίσματα, ακόμα και σε χώρες που έχουν πολύ σημαντική παράδοση σε δημοκρατικούς θεσμούς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας τεράστιος, τρομακτικός όγκος διακινούμενων πληροφοριών, αμφισβητούμενης ακρίβειας, επιδρά δυστυχώς σήμερα καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινής νόμης και κατ' επέκταση και της ψήφου. Και αυτό συνιστά μια νέα πρόκληση για τη δημοκρατία μας. Μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες, το δημοκρατικό έλλειμμα συνίστατο στην έλλειψη πληροφόρησης των πολιτών για κρίσιμα δημόσια ζητήματα. Πλέον η κατάσταση αυτή έχει αντιστραφεί. Με την υπερβάλλουσα πληροφόρηση να δημιουργεί συχνά σύγχυση και αμηχανία στους πολίτες. Και το δεδομένο αυτό έχει επαναφέρει μία από τις σκοτεινές ροπές της εξουσίας, που είναι η οργανωμένη παραπληροφόρηση.
Το νέο περιβάλλον της ενημέρωσης έχει ανοίξει σκοτεινά παράθυρα στις χειρότερες μορφές προπαγάνδας. Η υπεράσπιση, λοιπόν, της σωστής ενημέρωσης γίνεται προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. Διαφορετικά, εκλείπουν η αλήθεια και ο ορθολογισμός, άρα η βάση κάθε ουσιαστικού διαλόγου. Και όταν όλα οικοδομούνται στα σαθρά θεμέλια του ψεύδους, είναι καταδικασμένα να καταρρεύσουν. Σε παλαιότερες εποχές, στην εποχή των πατεράδων μας, οι δημοκρατίες καταλύονταν με τάγκς και η ενημέρωση με τον απόλυτο έλεγχο από τα καθεστώτα. Τώρα το πολίτευμα κινδυνεύει από κάτι διαφορετικό. Κινδυνεύει από την εσωτερική υπονόμευση των θεσμών, ώστε να καταστεί αυτό που κάποιοι αποκαλούν ανελεύθερη δημοκρατία. Προσέξτε το οξύμορο. Χρησιμοποιείται ο όρος αυτός όμως. Ανελεύθερη δημοκρατία. Και μπορεί μεν ο τύπος σήμερα να μην απειλείται από το λουκέτο μιας δικτατορίας, αλλά βρίσκεται στη μέγαινη πολιτικών και οικονομικών πιέσεων, ώστε συχνά να αναγκάζεται να συμβαδίζει με τις επιλογές της εξουσίας. Πριν από 3 μέρες έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση από την ΕΣΥΕΑ στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη. Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του. Και αναζητώντας κάποια από τα προφητικά του κείμενα, βρήκα κάτι το οποίο ο Παύλος Μπακογιάννης, ίδια γενιά με τον Χρήστο Χριστόπουλο, ουσιαστικά είχαν γεννηθεί, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν την ίδια χρονιά. Το 1978, στο περιοδικό «Πολιτικά και οικονομικά θέματα», ο Παύλος Μπακογιάννης έγραφε, προσέξτε, το 1978, «Η ελευθερία του τύπου σημαίνει σήμερα στον τόπο μας ελευθερία για 15 πλούσιους ανθρώπους να διαδίδουν τη γνώμη τους». Σήμερα, η ανησυχία αυτή αποδεικνύεται ακόμα πιο βάσιμη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία έχει επιφέρει ανάμεσα σε όλα τα άλλα και σοβαρά πλήγματα στον χώρο της ενημέρωσης. Είναι ένας από τους 3 βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Οι άλλοι 2 είναι ο κοινοβουλευτισμός και η δικαιοσύνη. Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Είναι και το θέμα εξαιρετικά επίκαιρο εξάλλου. Δεν θα μου συγχωρούσε ποτέ ο Χρήστος Χριστόπουλος αν έκανα μία ομιλία στη μνήμη του και δεν αναφερόμουν και λίγο στην επικαιρότητα. Έτσι δεν είναι? Η λειτουργία του Κοινοβουλίου δυστυχώς έχει υποβαθμιστεί. Το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές. Ερωτήσεις δεν απαντώνται. Προτάσεις νόμου που κατατίθενται από την αντιπολίτευση δεν συζητώνται. Υπουργοί σνομπάρουν τους βουλευτές και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν εμφανίζονται. Και σε αυτά τα φαινόμενα λειτουργικής υποβάθμισης προστέθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και αυτά ενός πρωτοφανούς πολιτικού ευτελισμού. Με βουλευτές που πατάνε σε 2 βάρκες και αλλάζουν κόμματα και απόψεις για μια καρέκλα. Η πλειοψηφία της γκαζόζας δεν είναι απλά ένα ανέκδοτο, ένα έξυπνο hashtag στο Twitter. Είναι μια κατάντια για μια χώρα με μακρά κοινοβουλευτική παράδοση. Η Ελλάδα ήταν πάντα, ως προς τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς τουλάχιστον, μια ευρωπαϊκή χώρα στα Βαλκάνια. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος και η παρέα τους μας κατάντησαν μια βαλκανική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα η χώρα κυβερνάται από μια κυβέρνηση μειοψηφίας που αναζητά ευκαιριακές πλειοψηφίες στη Βουλή για να νομοθετήσει. Άλλοι ψήφισαν τις πρέσπες και άλλοι τις έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης.
βουλευτές ανταλλάσσουν την ψήφο τους με υπουργικές καρέκλες. Και τώρα δρομολογούνται πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για να διατηρήσει ο κύριος Καμένος τα προνόμια του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδος. Όλοι έχουν καταλάβει όμως τι συμβαίνει. Ο κύριος Καμένος εκβιάζει, επαναλαμβάνω, εκβιάζει τον κύριο Τσίπρα, ότι αν του διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα, η κυβέρνηση δεν θα κάνει παρέλαση την 25η Μαρτίου. Και ο κύριος Τσίπρας σπέβδει να ενδώσει στον εκβιασμό. Και το ερώτημα που δεν απαντάει ο κύριος Τσίπρας είναι τι ακριβώς φοβάται, τι είναι αυτό που ξέρει ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας τρέμει μήπως αποκαλυφθεί και τι είναι αυτό που έχει κάνει τον Πρωθυπουργό να σκέφτεται το πρωτοφανές, την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής, η οποία δρομολογείται για την επόμενη εβδομάδα για να εξαγοράσει τη σιωπή του πρώην συνεταίρου του. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι υπάρχει καταγεγραμμένο στα τευτέρια αυτού του συνεταιρισμού. Ξέρω όμως ότι ο εκβιαστής δεν σταματά ποτέ όταν τον ικανοποιείς. Ζητάει κι άλλα. Γι' αυτό και θέλω από εδώ, από την Πάτρα, να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Τσίπρα. Ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για τη χώρα. Όπως εξαιρετικά επικίνδυνη για τη λειτουργία των θεσμών, αλλά και βαθιά προσβλητική για τη χώρα, είναι όλη αυτή η δυσόδης, η παρακμιακή κατάσταση. Και εύχομαι ειλικρινά ο πρόεδρος της Βουλής να συναισθανθεί τη σημασία του ρόλου του και να μην συνενέσει σε αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις. Αλλιώς θα έχει γίνει και αυτός ένα πιόνι στην άθλια συναλλαγή Τσίπρα Καμένου. Για να το πω ακόμα πιο απλά, δεν μπορεί η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα να εξαρτάται από τον κάθε κύριο Παπαχριστόπουλο που τη μία μέρα λέει ότι θα παραιτηθεί και την άλλη τον βάζουν να περιμένει λίγο ακόμα για να ψηφίσει και πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ. Όπως δεν μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια να πρωταγωνιστεί ο πρόεδρος της Βουλής. Είναι ντροπή για τη χώρα, δεν της αξίζει τέτοια κατάντια. Κυρίες και κύριοι, εκτός όμως από τα πρωτοφανή παιχνίδια με τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, η κυβέρνηση επιχειρεί να αλώσει και τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε υπουργούς να ασκούν προσβλητική κριτική κατά της δικαιοσύνης, να εκθέτουν επώνυμα συγκεκριμένους δικαστές. Βλέπουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλής να προεξοφλεί δικαστικές αποφάσεις. Βλέπουμε στοιχεία μυστικών δικογραφιών να κοινοποιούνται αδιακρίτως. Βλέπουμε κυβερνητικά στελέχη να επισκέπτονται ανώτατα δικαστήρια, να ενημερωθούν για την εξέλιξη εκκρεμών υποθέσεων. Βλέπουμε υποθέσεις να σέρνονται, πολιτικά πρόσωπα να στοχοποιούνται, προστατευόμενοι μάρτυρες να καταγγέλλονται ότι δέχονται πιέσεις και οι εισαγγελείς να αποπέμπονται ο ένας μετά τον άλλον. Και βλέπουμε την προστατευόμενη του Πρωθυπουργικού Γραφείου, την κυρία Θάνου, τη μία μέρα να προεδρεύει στον Άριο Πάγο και να στέλνει πολιτικές επιστολές σε ομόλογούς τους της Ευρωπαϊκά Ανώτατα Δικαστήρια, την επόμενη να διαπραγματεύεται στο Μέγαρο Μαξίμου συνδικαλιστικά θέματα του κλάδου, ενώ σου εκκρεμούν μεγάλες δικαστικές υποθέσεις, τη μεθεπόμενη να αναλαμβάνει πολιτικά καθήκοντα ο σύμβουλος δίπλα στον Πρωθυπουργό και τελικά λίγο πριν την κατάρρευση της κυβέρνησης να διορίζεται στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Γιατί άραγε, για να αποτελέσει το μακρύ χέρι του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ελεγχθεί η αγορά. Η κυβέρνηση πετυχαίνει καθημερινά όλο και πιο θλιβερές επιδόσεις στις παρεμβάσεις της με στόχο ευκαιριακά πολιτικά ωφέλη. Τούτο δε, χωρίς καθόλου να την ενδιαφέρει η μεγάλη ζημιά που προκαλεί στο κράτος δικαίου και στη διάκριση των αξιών. Και ακόμα και ενώσεις δικαστικών λειτουργών, όχι μία φορά, πολλές φορές, αναγκάστηκαν να προβούν σε πρωτοφανείς δημόσιες ανακοινώσεις για να προστατεύσουν την τιμή και την υπόλοιψη των δικαστών.
Και βέβαια, για να επανέλθουμε στο θέμα της σημερινής εκδήλωσης, δημοκρατία και δημοσιογραφία, μαζική και οργανωμένη ήταν και είναι και η επίθεση της κυβέρνησης κατά της ελευθερίας της ενημέρωσης. Είδαμε την κοινική επιχείρηση ελέγχου του πεδίου των τηλεοπτικών αδειών, με τον περιορισμό, την απόπειρα του περιορισμού του αριθμού των αδειών, αλλά και την απόπειρα άλωσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και από την άλλη πλευρά, παρακολουθούμε καθημερινά τον κατήφορο της δημόσιας τηλεόρασης και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, που λόγω του δημόσιου χαρακτήρα τους θα έπρεπε να είναι τα πιο αντικειμενικά, τα πιο ακριβοδίκαια μέσα ενημέρωσης, αντί να μετατρέπονται σε κυβερνητικά φερέφωνα, ακυρώνοντας κάθε έννοια πλουραλισμού. Καθιβρίζουν την αντιπολίτευση με χυδαίους χαρακτηρισμούς και βάλουν εναντί όλων όσοι συμμερίζονται μία άλλη άποψη από τη δική τους. Και ταυτόχρονα, παρέχουν διαρκές και βολικό βήμα στα κυβερνητικά στελέχη για να προπαγανδίζουν ανέξοδα τις πολιτικές τους. Θυμήθηκα τους ατελείωτους μονόλογους του κύριου Κοτζιά στη δημόσια τηλεόραση. Τον οδήγησαν τον ίδιο μεν στην έξοδο από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς οδήγησαν τη χώρα στην κύρωση μιας κακής για τα εθνικά συμφέροντα συμφωνίας. Τέλος, χθεσινοί εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφώθηκαν σε φίλους μέσα σε μια νύχτα και μεταβλήθηκαν σε εκδότες καινούριων εντύπων, ξεχνώντας τα χρέη που είχαν από τα προηγούμενα. Νέα και παλιά τζάκια παράγουν τώρα τον ίδιο μαύρο καπνό. Και η οσμή της νέας διαπλοκής είναι ακόμα πιο αποκρουστική. Αυτές οι πρακτικές θα τελειώσουν. Και θέλω πάλι εδώ από την Πάτρα να στείλω ένα ακόμα ξεκάθαρο μήνυμα. Όσοι πιστεύουν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τους για να ασκήσουν πίεση στην επόμενη κυβέρνηση, ώστε να προωθήσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, να το ξεχάσουν. Η θεμητή κριτική είναι όχι απλά καλοδεχούμενη, είναι επιβεβλημένη. Ο έλεγχο της εξουσίας από τον τύπο είναι συστατικό κάθε υγιούς δημοκρατίας. Εκβιασμοί όμως και συναλλαγές δεν θα βρουν ανταπόκριση. Και επειδή κάποιοι έχουν καλοσυνηθίσει με τη σημερινή κυβέρνηση, τους συνιστώ να αλλάξουν πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ένα πνεύμα ολοκληρωτισμού πάει να δηλητηριάσει τη δημόσια ζωή. Εποάζεται στα ίδια τα λόγια του Πρωθυπουργού, που όποιος δεν συμφωνεί μαζί του είναι μη σκεπτόμενος. Μη σκεπτόμενος. Όποιος διαφωνεί με την κακή συμφωνία των Πρεσπών είναι μη σκεπτόμενος και όποιος διαλυλώνει για την άποψή του είναι φασίστας. Δεν έχει ξαναζήσει η χώρα τέτοια κατάντια, ο ενεργεία Πρωθυπουργός να αποκαλεί περίπου ηλίθιους όσους πολίτες διαφωνούν με την πολιτική του. Είναι μεγάλη προσβολή στη δημοκρατία. Δείχνει το βαθμό έπαρσης και αλαζονίας του κ. Τσίπρα και της παρέας του. Και η φράση αυτή και το στίγμα που τη συνοδεύει θα τον ακολουθεί για πολύ καιρό. Ολοκληρωτισμός όμως δεν είναι μόνο το κλείσιμο των εφημερίδων και η φήμωση των δημοσιογράφων, όπως συμβαίνει στην υποδειγματική κατά το ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατία της Βενεζουέλας. Ολοκληρωτισμός είναι επίσης η απομόνωση και η στοχοποίηση της αντίθετης νόμης. Κάτι το οποίο δεν θα έκανε ποτέ ο Χρήστος Χριστόπουλος. Ποτέ δεν θα στοχοποιούσε την αντίθετη γνώμη. Θα τη φιλοξενούσε στην εφημερίδα του. Θα απαντούσε ο ίδιος τεκμηριωμένα. Θα προωθούσε το διάλογο. Και αναζητούσε ο Χρήστος Χριστόπουλος την αντίθετη γνώμη, γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει καλύτερη τροφή για δημιουργικό διάλογο από τη συγκροτημένη γνώμη η οποία εκφράζεται με επιχειρήματα. Γι' αυτό εξάλλου και γνώμη το όνομα της εφημερίδας. Όμως, κάντε μια αντιδιαστολή αυτού του μοντέλου δημοσιογραφίας με τις κραυγές του πιο κοντινού συνομιλητή του Πρωθυπουργού, του κ. Πολάκη, για βοθροκάναλα
τους δημοσιογράφους που έπρεπε να είναι 3 μέτρα κάτω από τη γη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που χαρακτηρίζονται ως συμμορίες εκτελεστών της διαπλοκής. Τον κύριο Πολάκη που σε καθεστώς δημοκρατικής ομαλότητας δήλωσε ότι έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά είναι κινήσεις που δένουν και με τα θλιβερά παζάρια που συμβαίνουν στη Βουλή. Είναι δυστυχώς πλευρές μιας ενιαίας πολιτικής που πριονίζει τους θεσμούς, δηλαδή τα στηρίγματα της ίδιας της δημοκρατίας. Με τέτοιες επιθέσεις στους δημοκρατικούς θεσμούς δεν είναι κανείς να απορεί που στη λίστα της διεθνούς διαφάνειας για την Ελλάδα, διεθνούς διαφάνειας, η Ελλάδα κατρακύλησε 8, προσέξτε, 8 θέσεις μέσα σε ένα χρόνο. Και με αυτόν τον ρυθμό, θλίβομαι ως πολίτης αυτής της χώρας να το πω, δεν είμαστε μακριά από φαινόμενα όπως αυτά της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων στις χώρες αυτές οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκκινήσει διαδικασίες παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπονόμευση της ενημέρωσης σημαίνει υπονόμευση της δημοκρατίας. Σημαίνει υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και υπονόμευση του αληθινού εθνικού φρονήματος. Δημιουργεί τελικά πολίτες χωρίς κριτική ικανότητα. Είναι αυτοί οι πολίτες που σήμερα γίνονται εύκολα έρμεο του κάθε δημαγωγού. Είναι αυτοί οι πολίτες που είναι επιρρεπείς στα fake news. Αυτοί που δεν μπορούν να κρίνουν. Είναι ψηφοφόροι επιρρεπείς στη χειραγώγηση από απλοϊκά, συχνά αντικοινοβουλευτικά συνθήματα και κοινωνίες σε σύγχυση είναι αυτές που εύκολα διολυσθένουν από το συνειδητό και όριμο πατριωτισμό στον αδιέξοδο εθνικισμό. Γιατί ας μην έχουμε αυταπάτες. Καλός πολίτης είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης και καλός δημοκράτης, όπως ήταν ο Χρήστος Χριστόπουλος, είναι ο ανοιχτό μυαλός και κριτικός δημοκράτης. Ο ψηφοφόρος που γνωρίζει γιατί είναι σωστά πληροφορημένος και απαιτεί. Όχι αυτός που αγνοεί, όντας αδαής και επαιτεί. Η αληθινή δημοσιογραφία καλείται σήμερα, φίλες και φίλοι, να επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο. Να αποκαθιστά την αλήθεια, να φωτίζει το ψέμα, από όπου και αν αυτό προέρχεται. Ιδίως όταν το διαδίκτυο λειτουργεί ως ένα αντιχείο της ανώνυμης προπαγάνδας σκοτεινών πολιτικών δυνάμεων. Θα προσφέρει επίσης ελεύθερο πεδίο για διάλογο, επώνυμο διάλογο, ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με στοιχεία και επιχειρήματα. Και σε αυτό, αγαπητέ Γιάννη, καθοριστική είναι η συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όχι μόνο γιατί γνωρίζουν σπιθαμί προς σπιθαμί τα ξεχωριστά προβλήματα κάθε περιφέρειας, κάθε πόλης, αλλά γιατί ως γνήσιοι φορείς αυτής της νοοτροπίας μπορούν να γίνουν και οι κατάλληλες γέφυρες προς τη λεγόμενη κεντρική σκηνή των εξελίξεων. Έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία σήμερα τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Και γι' αυτό και αξίζουν κάθε αναγνώριση, συμπαράσταση και στήριξη. Σε ό,τι αφορά το κόμμα μας, θα αποφύγω τα μεγάλα λόγια. Περιορίζομαι να πω ότι έχουμε διδαχθεί όχι μόνο από τα λάθη των άλλων, αλλά και τα δικά μας. Και ο χώρος της ενημέρωσης έχει τραυματιστεί πολύ για να αναζητήσουμε λύσεις με παλιές θεραπείες. Απαιτείται μια συνολική επανεκκίνηση, ένα εντελώς νέο και ριζοσπαστικό πνεύμα. Και αυτό σημαίνει, και δεσμεύομαι γι' αυτό, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί, θα δείτε τα πρώτα δείγματα γραφής, σημαίνει αποκομματικοποίηση και αξιοκρατία στα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Η ΕΡΤ, την οποία ξέρετε σήμερα, δεν έχει θέση στο τοπίο της ενημέρωσης. Δεν αξίζει τα χρήματα που εσείς την πληρώνετε κάθε χρόνο μέσα από το ετήσιο τέλος. Προσανατολισμός των δημόσιων μέσων ενημέρωσης οφείλει να είναι η αντικειμενική ενημέρωση, αλλά και η πολιτιστική προσφορά, η παραγωγή περιεχομένου που ενδεχομένως τα ιδιωτικά κανάλια να μην βρίσκουν ελκυστικά, να μην τα βρίσκουν εμπορικά
προς όφελος των πολιτών, χάρη των οποίων λειτουργούν. Και οι προπολογισμοί τους πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι. Το έργο τους υπόδειγμα διαφάνειας. Τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα ραδιοτηλεόραση, όπως είπα ήδη, πρέπει να ξεχάσουν κάθε προνομιακή σχέση με το κράτος. Είναι και αυτά επιχειρήσεις, όμως, και δρούν στο πλαίσιο οικονομικών και εργασιακών κανόνων. Αλλά και ως οργανισμοί ενημέρωσης πρέπει να τηρούν αυστηρά τη δεοντολογία. Οι ανεξάρτητες αρχές στο πεδίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ελευθερίας πληροφόρησης, σε συνέργειες με τις δημοσιογραφικές ενώσεις, τους ίδιους τους δημοσιογράφους, συγκροτούν ένα εποπτικό πλαίσιο που λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι μόνο γνωμοδοτώντας, αλλά και παρεμβαίνοντας ουσιαστικά για την κατοχήρωση του πλουραλισμού στην ενημέρωση. Διασφαλίζεται μέσα από την πρότασή μας για την αναθεώρηση του Συντάγματος, έχουμε καταθέσει προτάσεις στη διαδικασία, και η εγγύηση της πολυφωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, τίθεται και υποχρέωση, γιατί κατά το δυνατόν εξάντληση της διαθέσιμης χωρητικότητας του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος και αποκλείονται κυβερνητικές παρεμβάσεις στη διαδικασία της αδειοδότησης. Και βέβαια, ως πρώτη κυβερνητική κίνηση, μια ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Επικρατείας θα κληθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο να εισηγηθεί λύσεις στο πλέγμα των πολλών και διαφορετικών προβλημάτων του τύπου, ειδικά του περιφερειακού τύπου. Κυρίες και κύριοι, κλείνω από εκεί που ξεκίνησα. Το θέμα της απόψινής μας συνάντησης είναι δημοκρατία και δημοσιογραφία. Και τιμούμε σήμερα τη μνήμη ενός ανθρώπου που απέδειξε έμπρακτα ότι οι δύο αυτές έννοιες είναι απόλυτα αλληλοσυνδεμένες. Ενός ανθρώπου που μέσα από την δικιά του ξεχωριστή προσωπική διαδρομή δίδαξε δημοσιογραφική ευπρέπεια και δημοσιογραφικό ήθος. Μεταλαμπαδεύει, είμαι σίγουρος, αυτές τις αξίες στην επόμενη γενιά, στον φυσικό του διάδοχο Γιάννη, αλλά και σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους στον δημοσιογραφικό όμιλο της Νόμης. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φλόγα μιας αντικειμενικής δημοσιογραφίας, η οποία γνωρίζει ότι μπορούν να συνυπάρχει η βαθιά ιδεολογική και πολιτική άποψη με την αντικειμενικότητα της ενημέρωσης, είμαι σίγουρος ότι αυτή την παρακαταθήκη που τόσο τη χρειάζεται σήμερα ο τόπος μας, που τόσο τη χρειάζεται η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα, θα την κρατήσετε ζωντανή, θα την ενισχύσετε και με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσετε με τον πιο όμορφο και δημιουργικό τρόπο τη μνήμη του Χρήστου Χριστόπουλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.